ξεκίνημα με το Arsenal Manchester United. Το παιχνίδι που κάποτε θα έκρινε το πρωτάθλημα, τώρα... Είναι τέταρτη θέση. Τέταρτη θέση και πέμπτη ακόμα, μην πούμε, για Ευρώπη. Εντάξει, τέταρτη θέση και βλέπουμε τρίτη. Αν καταλαβαίνουμε ότι στην τέταρτη είναι η West Ham, οπότε προσπαθήσουμε λίγο να ανέβουν προς τα πάνω. Τι προβλήματα αντιμετωπίζουν Wenger και Van Gaal? Wenger είναι το Ζιρού να επιστρέφει. Απίστευτο, γιατί λέγαμε όλοι ότι θα επιστρέψει μετά τις γιορτές. Ωστόσο, έκανε το θαύμα του στο ιατρικό team της Arsenal και ο Γάλλος επιστρέφει νωρίτερα. Θα είναι στον πάγκο, θα είναι στον πάγκο αύριο. Δύσκολο να είναι στο βασικό σχήμα, πολύ δύσκολο. Εκεί όμως θα υπάρχει ο Welbeck. Welbeck. Τι, United. Να εκδικηθεί με γκολ. Δεν το βλέπω, αλλά η United έχει τα δικά της προβλήματα. Μετά τον Ρόχο που είναι εκτός και είναι η μεγαλύτερη απώλεια, ήρθε και ο Μπλιντ να προσθεθεί σε αυτό το κενό που θα υπάρχει σε μεσαία γραμμή και κέντρο της άμυνας. Ο Μπλιντ που καλύπτει πολλά πράγματα στο γήπεδο, θα μπορούσε να παίξει να αντικαταστήσει και στο κέντρο της άμυνας τον Ρόχο. Τώρα υπάρχει πρόβλημα. Ο Φαλκάο παραμένει εκτός. 15 μέρες θα μείνει εκτός, ακόμα 15 μέρες. Μόνο ο πατέρας του έλεγε παραμονές του μάτσα ότι ο γιος μου θα παίξει, θα παίξει, θα παίξει. Ωστόσο ήταν κοινό μυστικό ότι ο Κολομβιανός δεν είναι ακόμα σε καλή κατάσταση. Μάλιστα οι Βρετανοί τόνιζαν ότι ο τραυματισμός αυτός οφείλεται στην υπερπροσπάθειά του να προλάβει το παγκόσμιο κύπελο του καλοκαιριού. Τελικά δεν κατάφερε τίποτα από τα δύο. Ο Κολομβιανός παραμένει εκτός, ωστόσο υπάρχουν και χαμόγελα με τον Van Gaal. Επιτέλους χαμογέλα στη σημερινή προπόνηση. Μπιχέα δήλωσε OK. Μαζί τον Ντι Μαρία έκανε προπόνηση. Ο Κάρικ θα είναι στην αποστολή και πιθανότητα στο βασικό σχήμα, όπως και ο Σο. Είναι μονάδες αναντικατάστατες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στο αυριανό ντέρμπι. Μην με ρωτήσεις πάλι για προγνωστικά, πάλι θα στα κάνω χάλια. Να θυμίσουμε όμως ότι η Arsenal δεν έχει κερδίσει φέτος κανένα ντέρμπι. Τέσσερις τις νίκες είναι με ομάδες που είναι στις τελευταίες 7 θέσεις της βαθμολογίας. Ενώ η τελευταία της νίκη κοντά στη γυναίκα να πατάει ήταν το 2011. Το 2011 και από τότε έχει 4 σίτες με την United και 2 σπαλίες. Εγώ πάντως θα προβλέψω το 1-1 που θα τις αφήσει και τις δύο πολύ μακριά από τους στόχους τους για να χαμογελάνε οι υπόλοιποι. Εγώ είμαι United. Επιμένω στη United, επιμένω ότι μπορεί να κάνει κάτι και ελπίζω αύριο πως ο Ολλανδός θα κάνει τα μαγικά του και μπορεί να πάρει ένα μεγάλο αποτέλεσμα. Ωραία, να πάμε να φύγουμε από εκεί και να πάμε στο Κυριακάτικο το βραδινό, στο Derby della Madonnina που, όπως το λένε, στο Μιλάνο, Milan Inter. Προβλήματα και για τις δύο ομάδες αγωνιστικά. Ναι, η Milan στο μείον 4 και η Inter στο μείον 5 από το Champions League. Ο χαμένος χάνεται και θα τρέχει να προλάβει. Καινούς υπονοητής πού? Inter. Μαντσίνη. Τι βλέπεις? Ο Γκαλιάνη είπε, ο Γκαλιάνη, ο αντιπρόεδρος της Μίλαν, είπε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό με το Μαντσίνη, γιατί με το Βάλτερ Ματσάρι ξέρανε ότι η Ίντερ παίζει 3-5-2 και τώρα με το Μαντσίνη κανείς δεν ξέρει πώς θα παρουσιαστεί. Παιχνίδι δεν υπάρχει. Θα παίξουν, έτσι. Ναι, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι δεν ξέρει γενικότερα τι θα παρουσιάσει ο Μαντσίνη. Οπότε είναι το πιο απρόβλεπτο ντέρμπι των τελευταίων ετών και ένα ντέρμπι που κάποτε θα έκρινε και αυτό τίτλο είναι κάτι αντίστοιχο με το Arsenal United. Δηλαδή κρίνει τη μάχη για το πίσω προλάβει το Σεντόνι. Αν δούμε και προγνωστικά, να τα αφήσουμε όλα τα προγνωστικά στο Μενές που είπε, πάμε να τους τελειώσουμε. Ναι, δεν το βλέπω τόσο εύκολο, γιατί ο καινούργιος προπονητής πάντα, δηλαδή είναι στοιχηματικό απόθεμα αυτό, ο καινούργιος προπονητής σημαίνει καλό αποτέλεσμα. Για τελευταίο, φεύγοντας και από εκεί, να πάμε να πούμε και μια κουβέντα για την Ατλέτικο Μαδρίτη στην επόμενη αντίπαλο της Τετάρτης για τον Ολυμπιακό στο Champions League. Υποδέχεται τη Μάλαγα σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Τη Μάλαγα να έχει 6 σερή νίκες. Είναι φοβερό δηλαδή. Ναι, απίστευτο. Και τον Diego Simeone έχει κάποια προβλήματα. Μιράντα εκτός 15 ημέρες, έτσι. Μιράντα δεν προλαβαίνει τον Ολυμπιακό, ναι. Δύσκολο παιχνίδι για τον Ατλέτικο. Δεν θα έχει τη δυνατότητα και την ευκαιρία να κάνει rotation. Θα πρέπει να παίξει full. Και αυτό μόνο καλό είναι για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός όμως πάει χωρίς αγώνα. Άξε, αυτά είναι όπως ξεκινήσαμε, τα Super League. Τα αφήνουμε στην άκρη και πάμε να δούμε όλες αυτές τις ματσάρες. Καλή και όχι απόλυση. Μόνο.